Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός, μηχανικός και πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για τα μπαλκόνια που πέφτουν. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Στυλιανού, εξηγήστε μας γιατί τα τελευταία χρόνια συνεχώς αντιμετωπίζουμε την πτώση μπαλκονιών. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο έχουμε πλέον ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα. Είναι κάτι που πλέον είναι γεγονός. Το γερασμένο αυτό κτηριακό απόθεμα είναι και για πολλά χρόνια πλέον ασυντήρητο. Σαν λαός μας λείπει και η κουλτούρα συντήρησης που άλλες χώρες στην Ευρώπη το έχουν. Άρα έχοντας έλλειψη συντήρησης στα κτηριά μας και ένα γερασμένο κτηριακό απόθεμα, είναι φυσικό επόμενο να αρχίσουν να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Τα μπαλκόνια είναι εκτεθειμένα και σε δυσμενείς συνθήκες, είναι εκτεθειμένα και σε δυναμικές καταπονήσεις, άρα φύγονται περισσότερο από άλλα δομικά στοιχεία μιας οικοδομής που μπορεί να είναι εσωτερικά ή καλυμμένα ή προστατευμένα. Άρα είναι και τα πρώτα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και δείχνουν δυστυχώς τις συνέπειες αυτών των παθογενειών της έλλειψης συντήρησης και της τροτότητας της δομικής που υπέρχεται μέσα από την κόπωση των υλικών, μέσα από τη μεγάλη ηλικία των κτηρίων μας αυτό. Πόσα γερασμένα κτίρια εκτιμάτε ότι έχουμε στην Κύπρο? Είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά το γερασμένο κτηριακό απόθεμα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι γεγονός που παρουσιάζεται μόνο στην Κύπρο. Μέσα και από έρευνες που έχουμε κάνει και από συζητήσεις με άλλα επιμελητήρια της Ευρώπης, είναι ένα θέμα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Άρα γι' αυτό είναι που πρέπει και η πολιτεία να αρθεί να δώσει κάποια κίνητρα, να βοηθήσει λίγο σε αυτή την κατάσταση, αλλά και γι' αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα και νομοθετική ρύθμιση της επιθεώρησης των κτηρίων μας, αλλά και ήδη οι πολίτες πρέπει να νιώσουν ότι έχουμε την υπευθυνότητα για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχω ένα σπίτι, μια πολυκατοικία και να μην τη φτιάχνω, να μην τη συντηρώ. Πρέπει να καλλιεργήσουμε και σαν λαός κουλτούρα συντήρησης. Είναι και με βάση την νομοθεσία λέει ότι το κόστος της συντήρησης τον αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, όμως σε στιγμές, περίοδους οικονομικής κρίσης ίσως δεν είναι τόσο εύκολο να αναλάβει τέτοια έξοδα για ανακαίνιση κτηρίων. Και δυστυχώς αυτά είναι φαινόμενα τα οποία μεγαλώνουν σε κόστος όσον τα αφήνεις ασυντήρητο. Δηλαδή κάτι που είναι καινούριο και το συντηράς, το φτιάχνεις, το περιποιείσαι, είναι λιγότερα τα έξοδα σου κάθε χρόνο για να το φτιάξεις. Αν το αφήσεις επί μακρόν ασυντήρητο όμως, είσαι έναν τεράστιο κόστο αν θα πας να το συντηρήσεις. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η κουλτούρα της τακτικής συντήρησης και της τακτικής επιθεώρησης των οικοδόμων μας. Αν κάτι το φτιάχνεις και το ελέγχεις κάθε 3, 5, 6 χρόνια, είναι μικρό το κόστος για να φτιάξεις κάποιες ρογμές, κάποιες φθορές ή κάποιες παθογένειες που εμφανίζονται. Αν όμως το κάνεις κάθε 20 χρόνια, γίνονται τεράστια τα έξοδα και τα κόστη, αλλά και ο χρόνος που χρειάζεται για να φτιαχτούν αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι πολλά τα περιστατικά. Ποιες είναι οι λύσεις και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή τέτοιων συμβάντων, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής? Επειδή όπως έχετε αναφέρει, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το πιο σημαντικό πράγμα και είναι ανεκτίμητο, δεν έχει τιμή αυτό το πράγμα. Σαν επιμελητήριο, σαν ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, έχουμε εντυπάσει ειδικά έντυπα, ειδικά εγχειρίδια για την τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, μεθοδολογία για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή η επιθεώρηση από μηχανικούς, τα οποία έχουμε και αναρτήσει, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου και είναι δωρεάν. Μπορεί οποιοδήποτε, είτε πολίτης, είτε μηχανικός, ή οποιοδήποτε να μπει να τα κατεβάσει, να τα διαβάσει. Υπάρχει δομημένος τρόπος που πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος στον οικόδομο. Άρα εμείς νιώθουμε ότι το επιμελητήριο έχουμε κάνει εδώ και χρόνια αυτό το έργο. Είναι μια εργασία που μας πήρε 6-7 χρόνια για να το ετοιμάσουμε στο επιμελητήριο. Έχει ολοκληρωθεί. Είναι έτοιμη. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το αξιοποιήσει. Έχουμε κάνει και σεμινάρια και έχουμε ευαισθητοποιήσει τους μηχανικούς του κόσμου της Κύπρου μας για να ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν. Άρα είναι εκεί. Άρα ο καθένας μας μπορεί να τα πιάσει, να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και να τα αξιοποιήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Εγώ σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν μαζί μας ο κύριος Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός, μηχανικός και πρώτος αντιπρόεδρος του